Έτσι επαναστατικά μπαίνουμε στο 2024. Από ό,τι είδατε, προσπάθησα να έχω όλο το πνεύμα της νέας χρονιάς, να είμαστε με στην καλή χαρά. Ένα 24 που το ευελπιστούμε ότι θα έχει φύγει πια όλα αυτές οι φοβίες που μας βάζουν, τα άγχη. 2024 θετικές, φωτεινές ευχές για σας, για την καλεσμένη μου που επέλεξα να είναι και να μου κάνει το ποδαρικό, γιατί είναι φωτεινούλα, γλυκούλα πάντα και με θετική ενέργεια, το κορίτσι μου, η Εύα μου. Η Εύα η Πετροπούλου, λοιπόν. Παραμυθό, καλησπέρες. Καλή χρονιά, καλή παραμυθένια χρονιά. Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, που είσαι μία ξωτικιά, που πάντα ήσουν ένας λαμπερός φωτεινός άνθρωπος. Καλώς σε βρήκα. Εν τω μεταξύ, για να δείτε τώρα τι γίνεται. Της λέω πόσο καιρό έχουμε να ειδωθούμε. Μου λέω από πέρυσι. Έχουμε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Και αυτό γιατί μου λέει είμαστε παιδιά. Έτσι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ είμαι παιδί, είμαι παιδί και σε παιδί και εσύ. Έτσι, μου άρεσε πολύ, γιατί όντως νιώθω παιδί μες στην ψυχή μου. Έτσι, πρέπει να την κρατήσουμε αυτή την παιδικότητα. Λοιπόν, και η φιλενάδα βέβαια μου λέει δεν γίνεται να κάνουμε χρόνια χωρίς να μην ανοίξουμε σαμπάνια, αλλά βέβαια είναι σαμπάνια, όχι να κάνει μπαμ. Όχι, μου είπαν είναι απλή, γιατί είναι εγώ θέλω απλή. Απλά πράγματα, ως παιδί ξέρεις, αλλά πρέπει κάπως να την ανοίξουμε τώρα. Ναι, θα την ανοίξουμε θέλει ένα... τώρα. Θέλει κάτι να... θέλει, ναι, ναι. Αλλά μου είπαν ότι ανοίγει, ναι, ανοίγει, ανοίγει. Τώρα δεν ξέρω θα κάνει. Να χαρά ανοίξει. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, στην υγειά σας. Καλή χρονιά, καλή λοιπόν, ευτυχισμένο 2024. 2024. Δεν προωθούμε το αλκοόλ για να μην μου κάνουν υποκρισία. Όχι, όχι, το αλκοόλ. Προωθούμε το μεράκι και την ευτυχία. Και επειδή θυμίζει χρυσό και είναι μια χρυσή χρονιά, είναι, είναι. Και είμαστε όλες τα χρυσά εδώ πέρα, γι' αυτό το ανοίγω. Και είναι η χρονιά του 8 και η χρονιά του δράκοντος με βάση τους Κινέζους, που σημαίνει ότι θα είναι μια χρονιά όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες στις Μικίνες, αν θυμάσαι το άπειρο, το θυμάσαι αυτό το άπειρο τον, ναι. Αυτό. Λοιπόν, θα είναι μια χρονιά όπου όλες οι ευχές, τα όνειρα θα πραγματοποιηθούν, γιατί μετά έρχεται ο υδροχός και θα μπούμε για 20 χρόνια στον υδροχό, όπου η Ελλάδα θα ξαναβρει τον ψυχικό της ελληνικό κόσμο. Τα έχουν πει οι άνθρωποι. Λοιπόν, μακάρι να γίνουν τα πραγματικά μας τα όνειρά μας, να γίνουν πραγματικότητα. Θα σου πω τώρα μία σκέψη που έκανα εγώ εχθές, όπως ξάπλωσα στο κρεβάτι μου. Ίσως επειδή έπεσαν τα Χριστούγεννα Σαββατοκύριακο και δεν το καταλάβαμε. Δηλαδή, εγώ που δούλευα, δούλευα Παρασκευή, δούλευα. Ναι, κατάλαβα. Άρα ήταν σε έναν απλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα που κερδίσαμε. Ναι. Αυτό. Και πρωτοχρονιά περίπου τα ίδια. Μπράβο, και έτσι δεν το κατάλαβα. Εν τω μεταξύ μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που πέρυσι, ναι, μεν είχαν ξεκινήσει ο κόσμος και στόλισε νωρίς, αλλά έβλεπες μέχρι και τέλος Ιανουαρίου φωτάκια. Ναι, σωστά. Τώρα, μόνο εδώ από πίσω είδα φωτάκια, στην πλατεία περιμένει, στη γειτονιά μου, από χτες έχουν μαζευτεί όλα. Αφού εγώ σήμερα τώρα ντράπηκα το πρωί και μάζεψα και εγώ τα δικά μου. Αλήθεια. Ενώ είχα σκοπό να τα κρατήσω μέχρι την πρωτοχρονιά του πάλι ημερολογίου, δηλαδή μέχρι την άλλη. Ναι, πάντως εγώ πήγα στο το Σύνταγμα. Το δέντρο το κρατάω. Πήγα στο Σύνταγμα, έβγαλα τις φωτογραφίες μου με το δέντρο και τα όμορφα εκεί στολίδια. Πήγα και σε μια άλλη περιοχή στο Μοσχάτο και είχε και τη Φάτνη, είχε και τον Τάρανδο και πήρα φωτογραφίες σήμερα. Θέλω να πω, είμαι ακόμη στο Χριστουγεννιάτικο έτσι, στο mood και μου αρέσει πάρα πολύ και θα ακολουθήσω μέχρι και τέλος Γενάρη, αρχές Φεβράρι να λέω καλή χρονιά. Ναι, και εγώ το καλή χρονιά θα το λέω. Το λέω μέχρι, επειδή με το παλιό ημερολόγιο την Κυριακή γίνεται. Ναι. 14 του μήνα. 13 του μήνα είναι πρωτοχρονιά μετά από 13 μέρες. Και αν ακολουθήσουμε και τους Κινέζους, γιατί εγώ έχω τη συνεργασία μου. Πάμε 8 Φεβρουαρίου. Πάμε 8 Φεβρουαρίου, γιατί έχουμε και το μεγάλο γκαλά που είμαι πάλι καλεσμένη και ελπίζω να είμαι και εκεί πάλι στους νικητές, όπως ήμουνα και φέτος, στο Γενάρη, για ένα άλλο γκαλά. Γιατί έχω πιάσει εγώ εκεί, είμαι Κίνα, Μεξικό, Περού, Αργεντινή, λοιπόν, Ιαπωνία. Να θυμίσω ότι η Εύα πολλές φορές σε πολλές εκπομπές που κάνω την αναφέρω όταν γνωρίζω, όταν έρχονται εδώ πέρα συγγραφείς, ποιητές, πάντα κάνω μια αναφορά σε μεγάλη σένα. Μου, ναι. Μεγάλη μου. Πώς γίνεται, γιατί μου λένε αν θέλουμε μεταφραστή, νομίζω σου έχω πάρει και τηλέφωνο κατά καιρού, σου έχω προτείνει, σου έχω...
Όπως προωθούσαμε και άλλα άτομα που εν τέλει μας βγήκανε απατεώνες, δεν πειράζει. Ναι, για μας, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε, αλλά δεν το ξέραμε. Γιατί δυστυχώς όπως εσύ την πάτησες με αυτόν τον απατεώνα, έτσι και εγώ έφερα την άλλη φορά εδώ άτομα και μου παρουσιάσανε κάτι που δεν είναι. Mm. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει είμαι ηθοποιός, είμαι δικηγόρος, είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν είναι τίποτα. Βιογραφικό φέρνουν αυτοί οι άνθρωποι, τους ψάχνεις ένα Google να δεις τι κάνουν. Έχω επίσημο... Έχω εμπιστοσύνη τώρα, δεν πιστεύω ότι ο άλλος, γιατί δημόσια θα κάτσει να κάνει ένα προφίλ ψεύτικο. Και όμως το κάνουν και δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν και όλες και στίχους. Αυτό που είπε ο Σοφιανός σήμερα, κλέβουν. Ο ηθοποιός ο Σοφιανός, διάβασα κάτι που είπε σε μια συνέντευξή του και είχε απόλυτο δίκιο, γιατί το έχω κάνει και εγώ αναφορά. Mm. Εγώ έχω την ανιψιά μου που από μικρό κοριτσάκι έκανε πιάνο, κιθάρα, μετά ορθοφωνία, από μικρή. Mm-hmm. Μετά χοροθέατρο, μετά κινησιολογία, μετά μπήκε στο εθνικό, στο εθνικό έκανε πάλι χοροθέατρο. Η κοπέλα είναι 28 χρονών και δεν έχει τελειώσει τις σπουδές της. Mm. Και έρχομαι εγώ τη χάρπαστη, που δεν είμαι και εγώ τη χάρπαστη, γιατί έχω κάνει κάποια. Αλλά λέμε τώρα παράδειγμα, ναι. Όποιος. Έρχομαι εγώ τη χάρπαστη, χωρίς καμία σπουδή, χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Μπορεί να πάω να κάνω στο Θέατρο Λαγών δύο σεμινάρια, το λέω το Θέατρο Λαγών, γιατί είναι 2 χρόνια σεμινάρια και μετά προβάλλεσαι σαν ηθοποιός. Mm-hmm. Μα παιδιά, και το πω ο Σοφιανός, ο ηθοποιός τώρα, που λέει, είδα λέει άτομα να παίζουν στην Επίδαυρο που δεν έχουν ούτε εκπαίδευση ένα χρόνο. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, κάτι, ό,τι δηλώσεις είσαι, γίναν όλοι ποιητές. Έτσι. Μου ήρθανε πάρα πολλά άτομα εδώ που γράψανε τραγούδια, λέω, ποίηματα τώρα μέσα στην καραντίνα το 21, το 22, έτσι. Mm-hmm. Και ξαφνικά και μιλάμε και ψωνάρες. Δηλαδή, να σου λέει, άλλοι εγώ είμαι και άλλοι δεν είναι. Με ένα βιβλίο που βγάλε. Εντάξει, ο καθένας έτσι νιώθει. Εγώ δεν θα κρίνω και το ξέρεις πολύ καλά κανέναν. Δεν κρίνουμε, μισό λεπτό. Δεν είναι κρίση. Όχι, αυτό. Δεν θα κρίνω. Είναι διαπίστωση. Αλλά... ότι συμφωνώ με τον ηθοποιό αυτό, να είναι, που είπε ότι έχουμε ξεφύγει. Αυτό ακριβώς. Έχουμε ξεφύγει. Αλλά δεν μπορείς να απαγορεύεις σε κάποιον να μην γράφει, να μην εκδώσει. Γιατί είμαστε ακόμη, πιστεύω, σε μια δημοκρατική χώρα, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα με βάση το Σύνταγμα να γράψει τουλάχιστον ένα πόνημα. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Μου έρχεται εδώ ο Γιάννης ο Νικολάου, μου έρχεται ο Νίκος ο Λόλης, που έχουν μια ιστορία, έχουν ένα παρελθόν. Μου είχε έρθει ο άλλος ο ποιητής με το μουστάκι που έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, ένας καλός. Συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Και με το τσιγκέλι τους έβγαζαν να πούνε το έργο τους και είχαν μια ταπεινότητα. Έτσι, μια, δεν θα μιλήσει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή η πραγματικά θα πρέπει να διαβάσεις, θα πρέπει να ψάξεις, θα πρέπει εσύ να διαβάσεις το έργο τους και το ποίημα τους και το παραμύθι για να τους το βγάλεις. Και να τους πεις σε αυτό το στίχο. Εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι έτσι. Και έχω δει και κάτι άτομα που γνώρισα που λέω δεν είναι καλά ο κόσμος. Δηλαδή τώρα, άρα εγώ τώρα θα πρέπει να το παίζω ότι είμαι πρώτη φίρμα παρουσιάστρια ή ραδιοφωνικός δεν έχω δηλώσει ποτέ παρουσιάστρια ή ραδιοφωνικός. Ναι, αλλά αφού το και κάνεις. Και κλείνω 10 χρόνια. Το κάνεις. Το κάνεις όμως και έχεις και ένα κουδούνι που γράφει τη γράφει. Ενώ ο άλλος άμα πας τα γράφει μπαλόνια πέπι. Ναι, και παρόλα αυτά έχω μία... Έχεις μία πορεία. Ναι. Ναι, όχι, θα το λες. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι μα είμαι μαζί με. Οφείλεις να λες. Οφείλεις να λες τι κάνεις καταρχήν. Θέλω να σου πω ότι κλείνουμε τα 10 χρόνια φέτος, το Σεπτέμβριο κλείνω 10 χρόνια. Τι να πω, να τα εικοσαρίσεις, να τα χιλιαρίσεις, να έχεις κι άλλο κι άλλο κι άλλους ανθρώπους. Καλώς μπήκαμε στη δεκαετία του δικαστικού της Ολυμπίας. Υπόσχομαι πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα την υγειά μας. Να κάνω ένα event. Αλλά, ωραία. Και σκέφτομαι να κάνω, να καλέσω όλους τους ανθρώπους αυτούς που έχουν περάσει από εδώ, να έρθουν ή σαν θεατές ή αν θέλουν ο καθένας να πει ένα ποίημα, να μας δείξει. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω ένα ποίημα και ένα παραμύθι θα ήθελα. Να κάνεις απαγγελίες, ναι, τέτοια, δηλαδή, μπορείς. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, για να μην κουράσω τον κόσμο, να έχω τραγουδάκι, δηλαδή να πει ποιοι μουσικοί μου έχουν έρθει και ποιοι θέλουν να συμμετέχουν. Ναι. Να έχω μουσική. Ναι. Εντάξει. Ωραίο αυτό. Διάφορο στυλ.
χιμπίτες από αυτούς που έχουν έρθει mm-hmm. θέλουν να έρθουν και να πούνε από ένα πείμα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Πάλι μπορούν να γράψουν και για το καλλιδοσκόπιο. Βέβαια. Εγώ θα σου γράψω. Θα γράψω ειδικά για εκείνη την ημέρα, για τις 10 χρόνια. Ναι, ναι. Μπράβο. Για όλο αυτό μπορώ να γράψω ένα πείμα. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Είναι για να υπάρχει θέμα. Ναι, και σκέφτομαι να το κάνω. Ο Γαλαξίας, από ό,τι καταλαβαίνω, μου τον δίνουνε. Α, ωραία. Θα γίνει και μια ανακαίνιση. Και να το κάνουμε και στο Γαλάξια. Και σκέφτομαι να κάνω και ένα μπουφέ. Ωραία θα είναι. Και μουσική, τραγούδι και ένα μπουφέ να κάνω. Να είναι Κυριακή. Τώρα έχω εικαστικούς φίλους που θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε, να κάνουν, να έχουν και τα έργα τους απ' έξω. Ή να βάλουν σε... μπορούν να καρφώσουν. Όπως μπαίνει στο Γαλαξία, έχει χώρο το προάβλιο, δηλαδή εκεί που λέω να κάνω τον μπουφέ, που μπορεί κάποιος να βάλει τα έργα του. Ωραίο θα είναι και αυτό, και θα είναι κάποιος εκεί, θα τους λέει, αυτή, να τους εξηγεί περί του έργου. Και μετά να μπουν. Δηλαδή, ας πούμε, κοίταξε να δεις, ο Περματζάς, που είχε έρθει αρκετές φορές, είναι και φίλος με τον Αντώνη μας. Είναι. Ο Σπερματζάς, πώς λέγεται, τον μπερδεύω το επιθετό του. Ο Λεόντιος. Ναι, ναι, είναι, είναι καλός κριτικός λογοτεχνίας και είναι τα πάντα. Και ζωγράφος ο ίδιος. Θα μπορούσα αυτό να είναι, ας πούμε, που τον τιμώ και τον αγαπώ και με έχει στηρίξει, έχει έρθει αρκετές φορές, μου έχει στείλει κόσμο. Να λέγαμε όπως ότι να κάναμε κάτι, μια συνεργασία, όπως και εσύ με έχεις στηρίξει. Πάντα, πάντα, από την πρώτη μέρα. Και εγώ έρχομαι και... Και είχαμε αγάπη. Και για το ποδαρικό. Και ο Αντώνης και μου λέει... Και ο Αντώνης, ο Αντώνης μας. Ξέρεις τι θα έπαθα με τον Αντώνη, α. Τι έπαθες. Βάζω υποψήφια δημοτική σύμβουλος για τη Νέα Σμύρνη εγώ. Ναι, και ο Αντώνης είχε βάλει στο Νέο Φάλιρο. Και ο Αντώνης είχε βάλει για το Παλιό Φάλιρο. Παλιό Φάλιρο. Εμένα η εκκλησία μου, η μισή είναι Παλιό Φάλιρο, η άλλη μισή είναι Νέα Σμύρνη εκεί που είναι. Okay. Η Άγια Νιαργύρη, δηλαδή πάγονται Νέα Σμύρνη Παλιού Φάλιρου. Α, έχετε σύνορα. Ναι, είμαστε σύνορα. Λοιπόν, όταν έδινα εγώ τώρα και έκανα promotion, ξέρω εγώ, ψηφίστε με, μου λέγανε Παλιό Φάλιρο. Α, Παλιό Φάλιρο! Το φίλο μου τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Πιο πολύ προμόσιο έκανα για τον Αντώνη παρά για μένα. Εντάξει, μόλις πιστεύω το ίδιο θα κάνει και αυτό. Και το ίδιο θα κάνει και αυτό. Αφού τον πήρα τηλέφωνο και του λέω έλα από την εκκλησία. Εν τέλει ποτέ δεν ήρθε. Δεν θα προλάβει. Για να γνωρίσει κόσμο εκεί. Δεν θα προλάβει. Γιατί του λέω ρε φίλε, του λέω όλοι εδώ πέρα μου λέω ψηφίζουν Παλιό Φάλιρο. Έλα με τι άλλο εδώ να σε δείξω, να σε κάνω. Ναι. Πολύ καλό Αντώνη και πολύ καλό παιδί και πολύ καλό ποιητή και πολύ καλό φίλο. Και εγώ τον αγαπώ. Έχει βγει κι αυτό. Καλό μαζί παιδί. Μου και είμαστε στα Ερτζιανά και στα Διεθνή και στα Φεστιβάλ και στην Ποίηση και είμαστε παντού, είναι και αυτό Ινδία όπως και εγώ, Κίνα, Μεξικό, Περού, Αργεντινή και δεν συμμαζεύεται, έχουμε σαρώσει τα Φεστιβάλ. Μεταξύ να σου πω κάτι, ακούγα ποίηματα έτσι τις Ισπανικά, οι Ισπανοί γράφουν πάρα πολύ ωραία. Γράφουν συναισθηματικά. Είναι ακόμη στο συνέστημα. Όταν είχα πάει. Δεν έχουν ξεχαστεί. Εμείς οι Έλληνες έχουμε λίγο ξεχαστεί. Είμαστε λίγο στο χρήμα. Ακόμη οι Ισπανοί, ακόμη οι Περουβιανοί, ακόμη αυτοί οι λαοί, οι Ιταλοί, ακόμη στο συνέστημα. Δηλαδή, ακόμη σου στέλνουν ένα μήνυμα με αγάπη και θέλουν να σε γνωρίσουν. Ξέρεις, γιατί εγώ τώρα έχω πόσα. 5 χρόνια τώρα μαζί τους. Οπότε είναι ένας κόσμος, ένας λαός που ήταν η Ελλάδα το 1980. Που υπήρχε ακόμη το φλερτ μέσω της ποίησης. Υπάρχει ο ρομαντισμός που πολύ, τώρα πια πολύ, δεν τον πολύ. Έχουμε. Εδώ δεν υπάρχει, τελείωσε. Και δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Γιατί με αυτά που έρχονται δεν ξέρω τι θα είμαστε, ποιοι θα είμαστε, πώς θα είμαστε και πώς θα μιλάει ο ένας με τον άλλον. Εντάξει, έχουμε τώρα. Και τα ηλεκτρονικά πλέον τώρα, ξέρεις. Δηλαδή σου κάνω like, σου κάνω εμοτικόν, σου κάνω χαμογελάκι. Πού να καταλάβεις τώρα. Θα σου πω και ένα άλλο τώρα που το είπε ένας καθηγητής μου εχθές και γέλαγα. Και πιάνει μια κοπέλα και της λέει: Θες να κάνεις ένα ωραίο μυθιστόρημα να γράψεις. Λέει αυτή πώς. Πάτα λες την τεχνική νοημοσύνη, μυθιστόρημα. Και στο βγάζει έτοιμο το μυθιστόρημα. Αλλά δεν υπάρχει μέσα. Έχει δηλαδή, διαβάσει. Δεν υπάρχει συνέστημα. Μπορεί να το πάρεις, να το λίγο να το. Τι να το κάνω. Ψεύτικο. Αυτό τα GTP. Έτοιμα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα και θα το δεις αμέσως τη διαφορά. Γιατί υπάρχει ψυχή σε κάποιον, υπάρχει ψυχή, υπάρχει αυτό το αχ, το συναίσθημα. Εκεί δεν υπάρχει. Και να είσαι έτοιμη γιατί έρχεται η Σοφία, έρχεται το υβρίδιο, μας το φέρνουνε, θα έρθει, θα κάνει τα πρώτα της ταξίδια. Αυτό το υβρίδιο, το ρομπότ, έρχεται. Ναι, να την πάρει συνέντευξη. Την αφήσανε τώρα με διαβατήριο και θα έρθει. Θα κάνει. Παντού θα πάει για να μπορέσουμε να, ξέρεις, να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μπορέσουμε πλέον να είμαστε έτοιμοι στο τρίτο, τέταρτο φύλλο που έρχεται. Θα είναι πλέον τα υβρίδια. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα δούμε τη Σοφία. Την ξέρεις, η Σοφία το ρομπότ. Ναι, εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Όταν της κάναν την πρώτη συνέντευξη, είπε. Και στο τέλος της κάτι της είπανε και της λέει θα.
αν κάποιος επειράξει, αν κάποιος επειράξει θα υπερασπιστεί τον εαυτό σου και λέει φυσικά. Τώρα αυτό το φυσικά δεν ξέρω πού πήγαινε και δεν ξέρω τι υπεράσπιση θα κάνει, αλλά ήταν το φυσικά, θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Καταλαβες. Δεν θέλει πολύ να την αγγίζουν, δεν θέλει να έχει κάποια απόσταση, που εμείς είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις το υβρίδιο, το ρομπότ. Αυτοί δεν θέλουν να τους αγγίζεις. Αυτά τα άτομα, υβριδιά άτομα, τι θα είναι αυτά τέλος πάντων, που υπάρχουν ήδη σε κάποιες χώρες, δεν θέλουν να τους αγγίζεις, δεν θέλουν να πηγαίνουν πολύ κοντά τους. Υπάρχει περίπτωση να έχω προϊστάμενο και να είναι ρομπότ? Δεν ξέρω, πρέπει να κοιτάξεις τα μάτια του. Τα μάτια τα φιδίσια που λένε, ξέρεις. Από εκεί τα αναγνωρίζεις. Από τα μάτια τα φιδίσια, τα ερπετοειδή. Τέτοια μάτια έχουν. Και δεν θέλουν πολύ πολύ. Θέλουν δηλαδή να έχουν. Ξέρεις. Να μην... Γιατί αν πας πολύ κοντά θα θεωρήσουν ότι τους... θα τους επιτεθείς. Καταλαβαίνεις. Θέλει προσοχή πλέον στον χρόνο. Σε αυτή τη νέα μάλλον χρονιά που έρχεται και με τον υδροχό, το ξαναλέω για τα επόμενα 20 χρόνια, γιατί φεύγει ο εγώ καιρός πλέον που τον είχαμε 20 χρόνια, θα έρθει ο υδροχός. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ψυχολογικοί. Με αυτή η εποχή του υδροχού από τότε που γεννήθηκα. Όχι, δεν ήμασταν στον υδροχό. Ακούω τον μπαίνουμε στον υδροχό και μπαίνουμε στον υδροχό. Αυτό ήταν τραγούδι. Μας προετοίμαζε. Εμείς ήμασταν στον εγώ καιρό. Ο εγώ καιρός φεύγει επίσημα σε 3 μήνες, το Μάρτιο. Και έρχεται ο υδροχός για τα επόμενα 20 χρόνια. Γι' αυτό λέγεται μετά ανθρώπινη εποχή πλέον, γιατί δεχόμαστε όλη γιατί τη μετάλλαξη. Ο υδροχός υποτίθεται ότι είναι της επιστήμης, ότι είναι προχώ, ότι είναι μπροστά, ότι είναι ανθρωπιστής. Όχι μόνο της επιστήμης. Ο υδροχός με βάση την Ελλάδα, γιατί οι αρχαίοι η Ελλάδα πρόγονοι είναι υδροχός, ναι. Ήτανε στον υδροχό έκανε ο Περικλής και όλη αυτή η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα, ό,τι κάνανε. Περί υδροχό μιλάμε. Οπότε ξανάρχεται. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και έχουν αυτή την λατρεία, αν θέλεις, πιστεύουν ότι θα ξανανιώσει η Ελλάδα στο κομμάτι του υδροχό. Εγώ το μόνο που φοβάμαι λίγο είναι το μετά. Το μετά άνθρωπος, το μετά αλλαγή. Αυτά τα καινούρια, τα GTP που τους λες φτιάξε μου νταλή και σου φτιάχνει νταλή σε 2 δευτερόλεπτα, φτιάξε μου ποίηση, γράψε μου ποίηση και σου γράφει ποίηση και λες τώρα αυτό είναι ρίτσος ή αυτό είναι... Αυτό, ναι. Αλλά βλέπεις ότι δεν είναι ρίτσος, γιατί αν τα διαβάσεις, αν δηλαδή πάρεις τα κείμενα, καταλαβαίνεις ότι είναι... Δεν υπάρχει συναίσθημα, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει προσωπική εμπειρία, γιατί ο κάθε άνθρωπος όταν ποιεί, γράφει, δημιουργεί έχει μια προσωπική εμπειρία. Ας πούμε εγώ από το γραπτό το λόγο κάποιου καταλαβαίνω τι του συμβαίνει. Αν είναι είμαι τόσο πλέον εξειδικευμένη ή μάλλον εκπαιδευμένη από τόσο το 1994 τέλος πάντων που γράφω για να καταλάβω τον άλλο του λέω γράψε μου κάτι και τον καταλαβαίνω αμέσως τι συμβαίνει, αν είναι καλά, αν έχει θέμα, αν έχει χωρίσει. Αμέσως, λοιπόν, ένα ρομποτοειδή, ένα πράγμα άψυχο, θα το καταλάβω. Δηλαδή, κάποιος μου έστειλε ένα μήνυμα και του λέω, καταρχήν έναν ορθόγραφο, καταρχήν δεν είναι συνταγμένο σωστά, καταρχήν άλλο ζήτησα, άλλο έβαλες. Και μου λέει, μα δεν το έγραψα εγώ. Μου λέει, που το κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ του έλεγα, γράψε μου κάτι, ξέρω εγώ, περί αγάπης, αγάπης όμως, ξέρεις, την ενέργεια, την αγάπη, όπως την έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός. Η αγάπη με αλφα κεφαλαίο, η ενέργεια δωρεά δότε που λένε οι Αγίοι Ανάργυροι, δωρεά λάβετε όλο αυτό και αυτός μου γράψε πάνω στο κομμάτι αγαπώ τη ρούλα, αγαπώ τη σου, δεν θέλω τέτοια αγάπη του, δηλαδή μιλάμε για θέμα σεξουαλικής κατάστασης, σχέσης, όχι. Καλά τώρα αυτό... Φαίνεται αυτό αμέσως. Αυτό τώρα να σου πω κάτι, το έχω βιώσει πάρα πολύ, ανθρώποι δηλαδή να κοιτάνε, να σου λένε σ' αγαπώ, αλλά σ' αγαπώ μόνο για το σαρκικό, μόνο γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Μα δεν είναι αγάπη αυτή. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ένας εγωισμός ικανοποίησης του καθενός. Του δικού του εγώ. Εγώ, μπράβο. Ναι. Ο άλλος μου λέει, ξέρω εγώ, έλα να μείνουμε μαζί στην Ερέτρια κτλ. Και λέω να μείνουμε φίλοι, να σε γνωρίσω πρώτον, μην με ξανενοχλήσεις. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Εντάξει, πρέπει λίγο στους άντρες μετά, μάλλον στους άντρες και στις γυναίκες, ξέρεις, μετά από τη γνωριμία, καταρχήν πρέπει να το γνωρίσεις τον άλλον. Δηλαδή πρέπει να τον δεις, πρέπει να πας ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι ραντεβού, να δεις θα πιεις, θα κάνεις, θα φας και μετά να αρχίσουν οι ερωτήσεις. Για μένα υπάρχουν 5 ερωτήσεις, τις οποίες είναι ο τυφλοσούρτης που λέω εγώ. Πιστεύεις, ήσουν παντρεμένος, είσαι διαζευμένος, έχεις παιδιά, είσαι γκέι, όλα αυτά πρέπει, ξέρεις, είσαι μπάι, γιατί και εσύ πρέπει να ζήσεις σε μια αλήθεια. Αν ο άλλος είναι μπάι, πρέπει να ζήσεις με αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κοπέλες που βγαίνουν με μπάι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εγώ γνωρίζω ζευγάρια, Ισπανούς, Μεξικάνους και δυνητό. Και εγώ το ξέρω. Και είναι μια χαρά, αλλά είναι μια σχέση που είναι
6 μηνών, 8 μηνών, μετά δεν θα φτουρήσει, οπότε εκεί πρέπει ξαναρχίζουμε τις ερωτήσεις. Κάτι δεν πάει καλά. Σου φταίει μήπως το ότι δεν είμαστε μαζί, να το είμαστε μαζί. Πλέον τώρα δεν είναι τόσο απλό. Ξέρεις, όταν είσαι μαζί με κάποιον 6, 7, 8 μήνες, ξέρεις ότι υπάρχει μία ΔΕΗ που θα σου έρθει σε κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο χαρτάκι για κάθε μήνα. Οπότε θα πρέπει τώρα να μετράς. Πότε πήγε αυτό στο μπάνιο, τι ώρα έκανε αυτό μπάνιο, θα τα χωρίσουμε αυτά τα τσανάκια να πληρώνεις τους μισθούς λογαριασμούς. Μαγειρεύεις, εγώ δεν μαγειρεύω, πρέπει να βρω κάποιον που μαγειρεύει. Δηλαδή να μου αρέσουν τα καυτερά, να μην το καταλάβει. Δηλαδή πλέον οι σχέσεις, ναι, οι σχέσεις έχουν θέμα. Εμείς όμως. Πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε και να καλοδεχτούμε, αν θέλεις, τον άνθρωπο αυτόν με αυτά τα κουσούρια που έχει ή με αυτά τα όμορφα πράγματα που έχει. Εγώ αποφάσισα, λοιπόν, αυτό σου λέω, δεν κρίνω κανέναν. Εγώ δέχομαι τους ανθρώπους όπως είναι, αλλά θέλω να με δέχονται και εμένα όπως είμαι. Όπως είμαι. Δηλαδή η Εύα γράφει, η Εύα δεν μαγειρεύει, η Εύα δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρες, μπορεί να κοιμηθεί 4 ώρες. Η Εύα είναι εκεί, 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 μόνη της τα έφτιαξε. Δεν υπάρχει από πίσω χορηγός, δεν υπάρχει από πίσω κανένα πρόγραμμα. Μόνη της έγινε η Εύα Λιανού Πετροπούλου από το 1994. Υπάρχει πληθώρα έργων, ας κάτσουν να το ψάξουν. Εγώ έκανα τη δωρεά στη Μυρτό και έχω το βιβλίο της στη Μυρτό και το έχω δώσει στην οικογένεια από το 19, μόνη μου, με άλλους 5 ανθρώπους, κανένας εκδοτικός. Εγώ αποφάσισα και έκανα τη δωρεά στον Άγιο Βλάση του Μοναστήρι στα Τρίκαλα. Μόνη μου από πίσω ψάχναμε να βρούμε ένα χορηγό. Δόξα ο Θεός μας έδωσε η κυρία Μπατάλια ένα χορηγικό πακέτο και βρήκε η ίδια αυτή η πρόεδρος της ΔΕΛ και είπε: Παιδιά, εγώ θα το κάνω, γιατί το δώσαμε 400 αντίτυπα και είναι στο μοναστήρι. Για να βοηθεί, αυτοί βοηθάνε τα ορφανά. Αλλά αυτά είναι ιδέες της Εύας Λιανού Πετροπούλου. Νομίζω ότι αυτά είχες έρθει και μετά έχεις πει στην εκπομπή, το θυμάμαι. Ναι. Ναι. Οπότε όλα αυτά, ό,τι βλέπεις και θα δεις και υπάρχει συνέχεια. Τα βιβλία μου που είναι στο εξωτερικό. Εκτός από αυτά τα βιβλία που ήταν για την Μυρτό, ένα άλλο που είχαμε παρουσιάσει, ξέρω ότι κάνεις και στήριξη, δηλαδή κάποιος που δουλειάζει να γράψει και αυτά. Κάνω και δημιουργική γραφή, κάνω coaching. Ήμουνα με το Δίκτυο Ελληνισμού, είχα 57 μαθητές, γιατρούς, ακαδημαϊκούς, όπου τους έκανα coaching, γιατί ο κόσμος εκεί έξω έχει ένα θέμα. Ξαφνικά. Δεν είχε το θέμα ο κόσμος. Ξαφνικά δημιουργήθηκε. Και αυτό είναι επειδή, το έχω ξαναπεί, η αλήθεια δεν είναι μία. Μία είναι η πραγματικότητα. Οι αλήθειες είναι 7 δις όσος είναι ο πληθυσμός αυτού του πλανήτη. Οπότε, εάν δεν ψάξεις να βρεις, να αναλύσεις, τουλάχιστον σε 2-3 γλώσσες, τα κείμενα ή αυτά που βλέπεις, μπορεί ο καθένας να σου πει ότι εγώ είμαι, ας πούμε, η Catwoman, εγώ είμαι Superman και να το πιστέψεις. Εάν μόνος σου δεν έχεις βρει την αλήθεια για τον εαυτό σου, εάν μόνος σου δεν έχεις κατασταλάξει σε αυτά που θέλεις, εάν μόνος σου δεν έχεις βρει τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, πώς το τρώω το αυγό, το τρώω μελάτο, το τρώω έτσι, το τρώω γιουβέτσι, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις και δεν θα μπορέσεις να δείξεις την αλήθεια σου στον κόσμο. Γιατί όλοι μου λένε, μα πώς θα κάνεις όλα αυτά. Μα πώς γίνεται όλα αυτά, γιατί εγώ βρήκα την αλήθεια μου, βρήκα το στόχο μου, βρήκα την αποστολή μου, βρήκα τους ανθρώπους μου στο εξωτερικό. Λυπάμαι που στην Ελλάδα δεν με στήριξαν, δεν με στηρίζουν. Τώρα ξεκίνησα με τα 2 λογοτεχνικά περιοδικά που έχω, με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το ένα είναι το Βιετνάμ, ήρθε η κοπέλα ήρθε πέρυσι και συναντηθήκαμε εδώ στην Ελλάδα και κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και ωραία συμφωνία και δημιουργήθηκε το λογοτεχνικό περιοδικό Αχαίρων, Αχαίροντας, και επίτηδες πήρα των Αχαίρων ώστε να ξορκίσουμε το κακό. Να εμφανίσουμε λοιπόν την ποίηση ξορκίζοντας το κακό και το θάνατο. Και είμαστε τώρα για δεύτερο, τρίτο τεύχος, τον Αχαίροντα. Δόξα τω Θεώ, είχα 36 ποιητές, 15 δικοί τους, 15 δικοί μας. Είναι μια πολύ μεγάλη γέφυρα πολιτισμού μεταξύ Βιετνάμ και Ελλάδας και συνεχίζουμε. Και τα Χριστούγεννα, όπως γίνονται όλα τα θαύματα, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ και το ξέρεις, ο Θεός είναι πάντα μαζί μου, οι άγγελοι είναι πάντα μαζί μου, οι άνθρωποι που φύγανε από τη ζωή μου είναι πάνω εκεί στον ουρανό και με προστατεύουν και με προσέχουν, και όλοι οι Άγιοι που τους ξέρεις, που τους έχω όλους, έρχονται τα θαύματα Χριστούγεννα λοιπόν, ήρθε το The Pen Magazine, Μπαγκλαντές, Ελλάδα, μια άλλη μεγάλη γέφυρα πολιτισμού, όπου θα βγει και στο Amazon και έχουμε και εκεί περίπου
15 με 20 ποιητές και τώρα συγκεντρώνω και για το Αχιλλέα. Το Amazon τι είναι, γιατί συνέχεια τα... Η πλατφόρμα Amazon μπράβο, είναι μια πλατφόρμα που μπαίνουν η Amazon, όλοι οι ποιητές, όπως είναι το... Όχι όλοι. Μπαίνουν, βάζουν τα βιβλία τους. Μπορεί να τα βάλουν μόνοι τους, μπορεί να τα βάλουν μέσω εκδοτικού οίκου. Εκεί λοιπόν η Amazon μπορεί να βρεις από μικρόφωνα, από ραδιόφωνα, από υπολογιστές, μέχρι βιβλία. Μέχρι περιοδικά. Πλέον δέχονται και περιοδικά. Είναι μια πλατφόρμα, παγκόσμια πλατφόρμα πώλησης προϊόντων. Και το λέω το Amazon γιατί εκεί το βάλαμε το περιοδικό μας. Ο δεύτερος εκδότης, γιατί εγώ είμαι συνιδρύτρια founder, δηλαδή είναι δική μου ιδέα, δική μου έμπνευση και έχω και έναν επιμελητή συντάκτη στο Μπαγκλαντές. Είμαστε δύο χώρες. Έχουμε δύο team. Εγώ είμαι μόνη μου βέβαια εδώ πέρα. Άλλο που φαίνεται ότι κάνω χιλιά πράγματα σαν τις 40 ποδαρούσα. Μόνη μου είμαι. Νομίζουν όλοι ότι είναι από πίσω το team. Αλλά εγώ είμαι το team. Χίλια μυαλά είμαι. Εγώ όλη μόνη μου. Λοιπόν, και αυτοί έχουν team ολόκληρο. Τρώχεις όμως, αρέσει, σε ασχολείσαι. Είναι... Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή είναι η ζωή σου. Αυτό είναι η ζωή σου. Η ποιήση είναι η ζωή μου. Δεν είναι μόνο η ποιήση. Δεν είναι μόνο να γράφεις. Δεν είναι η δημιουργικότητα. Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Και να το μεταδώσεις, έχεις. Θα ήσουν πάρα πολύ καλή δασκάλα. Ναι, δεν μου κάτσε το. Δεν μου κάτσε. Να ξέρεις ότι αν γινόσουν δασκάλα, τα παιδιά θα ήταν πολύ. Γιατί είσαι ένα άτομο που δεν κοιτάς μόνο την πάρτη σου. Όχι, δεν κοιτάς, δεν ενδιαφέρει για μένα. Να γράψεις ένα πείμα. Ναι. Και το ξέρω αυτό γιατί σε ξέρω πόσα χρόνια τώρα και το βλέπω αυτό. Ναι. Προωθείς και άλλους. Δηλαδή και εγώ να σου φέρω ένα πείμα, λέμε τώρα. Ναι. Θα κοιτάξεις πώς να με βοηθήσεις, πώς να το προωθήσεις, να μου το διορθώσεις. Να... Βοηθάς τον κόσμο. Ναι, προωθείς. Βλέπω στις αναρτήσεις σου, από τις 10 αναρτήσεις που κάνεις, οι 8 θα είναι προώθηση αλλωνών ανθρώπων και μία η δικιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μιχάλη Γωνιατάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο, τον Άστιλο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που είμαστε 3 χρόνια μαζί. Ή έχει το site The Polish Magazine, polismagazino.gr, Facebook, Google και Instagram. Να είναι καλό αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε προωθήσει 850 ποιητές Έλληνες και ξένους. 850 ποιητές. Είναι μεγάλο αυτό που συμβαίνει. Μάλλον δεν το βλέπουν τα μάτια τους. Ξέρεις, η αλήθεια πρέπει να τη δεις με καθαρά μάτια αυτή την πραγματικότητα. Να έχεις βγάλει παροπίδες, μάσκες, τα πάντα. Οπότε δεν το καταλαβαίνουν. Και ίσως επειδή εγώ υποχρεούμαι να γράφω στα αγγλικά. Με έχουν κατηγορήσει για πάρα πολλά πράγματα. Εγώ τους αγαπώ, όλους σας με κατηγορούν. Δεν μπορώ να γράφω στα ελληνικά γιατί οι ξένοι που συνεργάζομαι, στην ουσία οι ξένοι είναι η οικογένειά μου. Το Μεξικό είναι η οικογένειά μου. Η Κίνα είναι η οικογένειά μου. Το Βιετνάμ είναι η οικογένειά μου. Αυτοί οι άνθρωποι μου στέλνουν 500 μηνύματα την ημέρα. Δεν σταματάει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το άλλο πρωί. Είμαι 24ωρο. Γιατί έχουμε 8 ώρες διαφορά. Μου έχεις ξαναπεί αυτό το οπότε τώρα δηλαδή θα βγω και θα μου έχει στείλει τον Μπαγκλαντές, α πούμε σε τρία. Με τον Αντώνη μας και πίναμε καφέ και μου λέει: ρε Εύα, πότε πρόλαβες? Λέω: εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ το έστειλα πριν ένα μήνα, λέω αυτό και μου το έστειλαν τώρα. Δηλαδή, έρχονται τα news και έρχονται οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Και πρόσεξε, οι άνθρωποι που συνεργάζομαι είναι όλοι ποιητές, ακαδημαϊκοί, όλοι, με PhD, με bachelor. Και εγώ αυτοτρολάρομαι και λέω: είμαι μια ποιήτρια χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου. Αυτοτρολάρομαι. Το έχω βρει κιόλας και σε μια φωτογραφία και το βάζω. Γιατί όλοι ξέρεις θέλουν να πούνε το κακό τους λόγο, οπότε εγώ αυτό τρολάρομαι από μόνη μου. Έχω πάει στον Αντένα, έκανα τον Αντένα, δόξα τω Θεώ, τον τελείωσα. Πήγα 10 χρόνια στη Γαλλία, δούλεψα ως δημοσιογράφος, δούλεψα στον εκδοτικό οίκο. Εκεί ήταν τα δικά μου τα έφοδα. Ήρθα πίσω, έκανα τον DOIC 3 χρόνια, δεν μπορώ να το πληρώσω, τέλος. Και από τότε δουλεύω σαν σκυλή. Δεν έχω σταματήσει να δουλεύω νύχτα μέρα. Θα μου πει τώρα και ναι, άλλος πάει να φτιάξει νύχη. Άλλος πάει να φτιάξει μαλλί. Εγώ φτιάχνω λογοτεχνικά περιοδικά. Έχω φτάξει τώρα στα 2, θα πάμε μισό στο 3 και την τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό ήταν το μεγάλο θαύμα. Αυτό ναι, μου το είπες και θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό. Που μου είπες ότι Ολυμπία μου ξεκινάω, είσαι γουρλού, θα ξεκινήσω. Τηλεοπτική εκπομπή στο μεγαλύτερο δορυφορικό κανάλι, Cadena 11, σε όλη τη Λατινική Αμερική, Μεξικό και στην πλατφόρμα Roku. Κάθε Κυριακή 10 για το Μεξικό, 6 ώρα το απόγευμα, με ένα καλεσμένο από την Ελλάδα, έκπληξη που αγαπάω πολύ, τον Αντώνη Φιλιππέο. Θα είναι μαζί μου 14 Γενάρη την Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα. Α, ξεκινάς με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη. Δηλαδή. Ναι, ξεκινάω για να μιλήσουμε. Ναι, για να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε γιατί κάνει, γιατί κάνει πολύ όμορφα μετά πράγματα. Εσύ θα έρθεις το Φεβρουάριο. Ναι, όταν ετοιμάζουμε μπορώ το Φεβρουάριο να μιλήσουμε και για το Γαλαξία. Αν θέλετε να μιλήσουμε και για το event και να μιλήσουμε και για 10 χρόνια που
που κάνεις εδώ στο ραδιόφωνο, ναι, στο Καλλιδοσκόπιο. Θέλω το Φεβρουάριο, γιατί ήδη τη δεύτερη εκπομπή την έχω αφιερώσει στον κύριο Ξενοφών Μουσά, ο οποίος είναι ένας... Δεν θα το δεις τώρα, σε τέλη Φεβρουαρίου, καλός, έτσι. Ναι. Εκεί, ένας πολύ καλός καθηγητής, θα μιλήσουμε για τον... Άρα Κυριακές θα την κάνεις. Κυριακές. Να σου πω λίγο, δεν σου κρύβω ότι ψάχνουμε λίγο το χώρο. Γιατί θέλουμε έτσι ένα χώρο σαν εδώ, όπως είσαι εσύ, να έχουμε λίγη ησυχία για μία ώρα. Οπότε είμαστε λίγο στην ανέβρεση του χώρου. Θα το βρω όμως, θα μου δώσει ο Θεός, όπως μου δίνει τόσα πράγματα ο Πανάγαθος, θα μου δώσει και το χώρο. Γιατί θα ήθελα να έχω ένα χώρο μόνιμα να πηγαίνω. Γιατί πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Ξέρεις, για τώρα μία ώρα. Αυτό είναι... θα το κάνεις μέσω υπολογιστή και θα μέσω Zoom. Μέσω Zoom θα είναι. Αλλά θέλουμε ένα χώρο με ησυχία. Για μία ώρα τουλάχιστον. Δεν μπορείς και από το σπίτι σου. Δεν μπορείς από το σπίτι, ακόμα. Μία κοπέλα τώρα κάνει μέσα από το σπίτι της. Ναι, εγώ δεν έχω ίντερνετ εγώ. Εγώ, δηλαδή, αυτά που κάνεις, Ολυμπία μου, τα έχω πει σε ανθρώπους, δεν το πιστεύουν. Αυτά που βλέπεις, εγώ 3 χρόνια βγαίνω στο μπαλκόνι του σπιτιού μου και όταν κάνει χιόνι είμαι με τις κουβέρτες και είμαι έτσι στο φεστιβάλ. Ψάχνω, γιατί ο Κοσμοτέ με έχει πάρα πολύ αδικήσει. Τα λέω, δεν είναι καλή εταιρεία, λυπάμαι και πληρώνω πολλά. Και είμαι έτσι. Για να έχω το σήμα στο σπίτι μου που το είχα πριν 10 χρόνια και ξαφνικά δεν έχουμε τίποτα. Δεν ξέρω τι κάνουν, τι βαράνε, τι έχουν. Αλλά δεν έχω. Εγώ δεν είχα ίντερνετ. Λοιπόν, και τα 3 χρόνια που είμαι στα φεστιβάλ, με βλέπουν κάτι κουβέρτες, με βλέπουν με κάτι αυτά, επειδή δεν έχω σήμα. Οπότε τώρα για την τηλεόραση δεν μπορώ να βγαίνω. Πρέπει να είμαι λίγο σοβαρή. Και ψάχνω λίγο το χώρο, αλλά πιστεύω θα έρθει και ο χώρος. Δηλαδή μέχρι την Κυριακή θα τον έχω βρει. Και θέλω και κάθε Κυριακή να έχω ένα χώρο. Κανονικά ήταν να πηγαίνω στα σπίτια, είχαμε πει, των φιλοξενούμενων, για να αισθάνονται και αυτοί όμορφα. Αλλά μερικοί είναι αυτό, ότι έχουν σκυλιά, παιδιά, γατιά, οπότε ένας θόρυβος θα μπορέσει να πάει την εκπομπή πίσω, γιατί είναι live. Θα είμαστε ταυτόχρονα σε 4 κανάλια. Κατάλαβα τι λέει. Και υπάρχει δυνατότητα 65 εκατομμυρίων ανθρώπων, οπότε φαντάσου. Και εγώ θα πρέπει να κάνω μετάφραση, γιατί πολλοί δεν μιλάνε αγγλικά, οπότε εγώ θα είμαι στη μετάφραση. Και υπάρχει και μια βοήθεια, μου είπανε ίσως, υποτιτλισμού στα ισπανικά, γιατί εγώ θα είμαι σε Ισπανούς. Μιλάμε τώρα Λατινική Αμερική, Μεξικό, Περού, Αργεντινή. Ωραία, πρέπει να πάω. Και θα δείξω όλο, έχω αποφασίσει να δείξω όλο το κομμάτι της Ελλάδας μας, αυτό το φως. Τους ποιητές, τους συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, ανθρώπους σαν εσένα, ανθρώπους με φως, ανθρώπους που προσφέρουν. Εγώ τώρα στο σπίτι θα μπορούσα να σου πω να έρθεις, δηλαδή αν είναι, γιατί είμαι μόνιμα, αλλά... Τώρα για χώρο που λες, δουλεύει το μυαλό μου τώρα. Μετά μου πεις μετά. Σε όλους δουλεύει. Το έχω πει σε 2-3 που είναι έτσι καλοί και θετικοί. Το έχω πει σε 2-3. Και είμαστε σε αυτή την αναζήτηση. Δηλαδή, αν εσύ μας δώσεις το σπίτι σου για μία ώρα, ας πούμε την Κυριακή, είναι 6 με 7. Εγώ θα λέω Ολυμπία μου να ανάψω 2 λαμπάδες, ξέρεις. Είμαστε σε αυτό τώρα. Απλά ναι, ξέρεις τι γίνεται αυτό, ότι εγώ τι θα κάνω την Κυριακή. Είναι, που είναι... είναι αυτό, ότι ο κόσμος θέλει να βγει και καλά κάνει ο κόσμος. Θέλω να σου πω όμως ότι τα πράγματα, ξέρεις, όταν τα ζητάς, και αν έχεις άστρο, αλλά πιστεύεις, θα σου έρθουν. Εγώ ήθελα πάντα να κάνω τηλεόραση. Από την τελευταία μέρα δηλαδή που έφυγα από τον Αντένα, γιατί ήμουνα στο Αντένα Satellite, στο εξωτερικό δελτίο 2 χρόνια, ήμουνα σαν εκπαιδευόμενη τέλος πάντων μετά την σχολή. Πάντα ήθελα να κάνω τηλεόραση και πάντα έβγαινα σε ένα γυαλί κουτί, ξέρεις, και έλεγα τα δικά μου. Όταν ήρθε αυτός ο COVID, εγώ το 20, έβγαινα στα παράθυρα στο εξωτερικό, γιατί το Zoom είναι ένα παράθυρο. Καλή ώρα και εδώ στο παράθυρο. Μα το θυμάμαι, τότε κάναμε, μετά το μεγάλο COVID νομίζω κάναμε, ναι. Μετά τον πρώτο COVID, ναι. Που μας ανοίξανε, ήσουν από τα πρώτα άτομα που ναι, ήρθες. Ναι, και μετά μου λέει, θα ξανάρθεις, τι είναι αυτό, δεν σταματάει ο κόσμος να έρχεται. Μπράβο, ναι. Ναι. Είμαι γουρλού, το ξέρω αυτό, από γεννησιμιού. Μπράβο. Λοιπόν, όλα και αυτά... πήγε καλά, νομίζω. Πήγε. Ήτανε καλοκαίρι που σταματήσαμε και μετά ήτανε... Αλλά μετά είχες μπλέξει με αυτά. Είχα να ξανάρθω, αλλά μου είπες ότι κάνεις μία εκπομπή λόγω του κλεισίματος και δεν θα μπορείς να κάνεις άλλη. Είχαμε πει, αλλά την ακυρώσαμε. Ήταν το δεύτερο κλείσιμο. Το δεύτερο κλείσιμο και μου λέει δεν θα προλάβουμε, Εύα μου, γιατί είχες κάποιον τότε που ναι, τον κυνηγούσες, μπράβο, μου είπες ναι. Να έρθει. Και μετά μου λες, αν μπορείς τότε. Και σου λέω, εγώ δεν μπορώ τότε. Και μετά κλείσαμε ναι. Για και το... μετά κλείσαμε. Ναι. Και μετά ήταν το τρέξιμο που είχες και εσύ. Ναι. Ναι. Οπότε, εγώ είμαι σε μονίμως ένα τρέξιμο δημιουργίας, δημιουργικότητα. Δηλαδή, αποκλείεται να μην υπάρχει στη ζωή μου κάτι να δημιουργώ. Ας πούμε, τώρα που σε περίμενα, έστειλα 5 κείμενα στον Αχέροντα, στην κοπέλα που είναι υπεύθυνη στη γραφίστρια στο Βιετνάμ. Δουλεύουμε ταυτόχρονα με 6 χώρες. Δηλαδή, αν θέλεις, εγώ μιλάω με Βιετνάμ, με Μπαγκλαντές, με λίγο με Αμερική, με Μεξικό και με Κίνα. Είναι αυτές τα contact μου. Συνέχεια. Σε βλέπω και φωτογραφίες με όλους αυτούς. Βρισκόσαστε. Στο Zoom.
Και που κάνεις Photoshop μετά και φαίνεται. Στο Zoom. Και φαίνεται αυτός ότι είναι, γιατί με παίρνει τηλέφωνο είναι στο Zoom. Φαίνεται, ή μου στέλνει στο Messenger ή στέλνουμε βίντεο ένα στον άλλον. Με βίντεο, γιατί μιλάμε στο βίντεο, ξέρεις. Αφήνουμε το βίντεο και αρχίζουμε το. Δεν μπορεί ο άλλος τώρα να γράφει. Ναι. Είναι στο κάμερα, ξέρεις. Και έχει. Και αν κάποιος σου πει, μπορώ να πάρω φωτογραφία, λες ναι, πάρε με. Και πρέπει να δεις και αν υπάρχει. Δηλαδή, μην είναι κανένα ρομπότ. Μην είναι κανένα δεν ξέρω εγώ τι. Ξέρεις, τα ψάχνω. Εγώ είναι τα ψάχνω. Και αυτό με τα ρομπότ. Ναι, τώρα, εγώ ξέρεις, τα ψάχνω. Ένα καινούριο που και την άλλη Δευτέρα, 15 του μήνα. Στο σχολείο, στο ΕΠΑΛ του Αγίου Δημητρίου θα έρθουν και θα μας μιλήσουν για το ηλεκτρονικό έγκλημα και για όλα αυτά που γίνονται. Τώρα τελευταία εμένα, ναι, μου την έχουν πέσει πολύ γνωστοί ηθοποιοί στο Facebook. Πολύ γνωστοί. Ναι, αλλά όχι κανονικοί. Αυτό λέω, αποκλείεται, γιατί μου λέει ο άλλος. Δώσ' μου το Viber. Ναι, όχι, δεν σου το λέω. Δεν το δίνω το αυτό, Viber. Ναι. Δώσ' μου το τηλέφωνο σου να σε πάρω εγώ. Όχι, δεν σε δίνω. Και το με βρίζει επειδή δεν του δίνω το Viber. Ναι, και του λέω συγγνώμη. Θες να μου πεις εσύ ότι είσαι ο ηθοποιός και με λες ξετσίποτη γιατί δεν σου δίνω το Viber. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι είναι. Ναι, αλλά έχουν κανονικό προφίλ. Άμα μπει στο προφίλ. Δεν έχουν κανονικό είναι προφίλ. Είναι όλα τα του ηθοποιού, όλα τα πάντα. Είναι ψεύτικο γιατί θα δεις ότι δεν έχει κανένα φίλο. Άμα το ψάξεις. Έχουν φίλους. Δεν έχουν κανένα κοινό φίλο με σένα εννοώ. Α, ναι. Αν το ψάξεις και θα δεις την τελευταία φορά που μπήκε. Θα ψάξεις να δεις τελευταία ημερομηνία και σου λέει Μάρτιο του 2020. Αυτά τα ρομποτικά. Και βλέπεις δεν υπάρχει κίνηση. Λοιπόν, αυτοί οι έξυπνοι hacker δουλεύουν με πλατφόρμες. Δηλαδή, τώρα πάνω στη δικιά σου πλατφόρμα μπορεί να μπει κάποιος έξυπνος hacker, να σε χακάρει και να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο να χορεύει γυμνός. Αυτά είναι τα hacker. Και επειδή. Εμένα την πάτησα η τεχνολογία. Με χακάρανε στο ένα προφίλ μου. Με χακάρανε γιατί μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λένε στο Δημήτρη Ολυμπία να χρησιμοποιήσω, να σου στείλουν κωδικό. Γιατί με έχουν μπλοκάρει το Facebook, να σου στείλει κωδικό να μου τον στείλει. Και εγώ βλάκα δεν μπαίνω μέσα στο προφίλ του εδώ που είχαν βάλει άλλοι, προσέχετε, είναι χακαρισμένος και το στέλνω. Και μέχρι να μπω στο προφίλ για να το δω, δεν πού να το σβήσω, σε το πήρε. Σε πήρε ο άλλος. Και δεν. Τώρα, εντάξει, το Facebook το επανάφερα. Ναι. Το Instagram δεν μπορώ να το επαναφέρω. Δεν θα κάνεις αλλαγή password κωδικού από το κινητό. Πάντα σε υπολογιστή. Πάντα. Μα έτσι κάνω, αλλά τώρα το Instagram πώς θα επαναφέρω. Το Instagram θα τους πάρεις και θα τους πεις, υπάρχει ασφάλεια στο Instagram. Πήρα, μου στέλνει το Instagram κωδικού στο κινητό μου και δεν γίνονται δεκτοί. Τους πατάω και δεν γίνονται δεκτοί. Μα δεν πρέπει να το κάνεις από το κινητό. Θα το κάνεις από υπολογιστή. Από το σταθερό. Από υπολογιστή. Μόνο. Θα μπεις στο Instagram στον υπολογιστή. Μόνο σε υπολογιστή θα μπεις. Γιατί πλέον τώρα όλοι χακάρονται πάρα πολύ εύκολα με τα έξυπνα τηλέφωνα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να σου πάρει τις επαφές και να μην καταλάβει τίποτα. Ναι. Γι' αυτό εγώ φοβάμαι τα πάντα. Εγώ είμαι κατά του digital. Δεν θέλω κάρτες. Δεν θέλω τίποτα σε digital. Να μου πεις τώρα, τι κάνεις. Ναι, τι κάνω. Έχω μόνο το κινητό μου και μπορώ να δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους γιατί η επικοινωνία είναι συνεχόμενη. Ειδικά τώρα, ας πούμε, που έχουμε το τηλεοπτικό, την τηλεόραση. Έχω πολλά πράγματα να ετοιμάσω. Έχω να ετοιμάσω τα βίντεο, έχουμε να ετοιμάσουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, για πάμε πολλά, πολλά. Στάπες, τώρα να πούμε έτσι ένα κεντρικό. Εμείς αναμένουμε την ΕΒΑ 14 Ιανουαρίου, Κυριακή, η ώρα 6 Κυριακή. Βέβαια θα μου στείλεις εμένα το link και αυτά για να τα κοινοποιήσω. Στο Facebook λέγεται Καντένα 11 θα το βρεις. Καντένα 11. Είναι το αλλά διαφορετικό κανάλι. Αλλά εννοώ για να το κοινοποιήσουμε κιόλας. Βέβαια, θα το στείλω. Λέει, μπράβο. Θα το στείλω σε όλους πριν. Μπράβο, για να όπως έκανα και πρόθεση. Σήμερα, έστελνα. Έτσι, μπράβο, ναι. Για να κάνουμε τη. Αν και εσύ είσαι σε αυτά καλύτερη από μένα, ναι, δεν το σύζυγε. Στέλνω γρήγορα, ναι, στέλνω είμαι λίγο. Μπαμπαμπαμ, λέω πότε τα πρόλαβε και τα έκανε. Γιατί έχω συγκεκριμένες ομάδες. Έχω συγκεκριμένες ομάδες που δεν με μπλοκάρουν, γιατί ξέρεις ο κόσμος. Τέλος πάντων, έχει γίνει λίγο κακός. Οπότε όταν βλέπει ένα pop-up, παφ την μπλοκάρω αυτή και δεν τη θέλω και σου κάνει και μια αναφορά και περιμένεις εσύ 8 μέρες να σταματήσει το Facebook και η τιμωρία. Είναι και ο κακός ο κόσμος, ξέρεις. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν σε θέλει, δεν φτάνει που δεν σε στηρίζει, δεν φτάνει που δεν σε καλούνε και καλούνε κάτι άσχετους. Ενώ δεν με έχει καλέσει κανείς να κάνω μια απαγγελία σε τόσους αυτούς, όλους αυτούς, τους ποιητές, τους μεγάλους που είμαι και Ελληνίδα, καλούνε κάτι άσχετους που δεν τους ξέρει η μάνα τους. Τέλος πάντων, να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά σου κάνουν και αναφορά. Οπότε έρχεσαι και εσύ με μια αναφορά κακομοίρα. Να σου πω κάτι τώρα, έχω λίγο δυσαρεστηθεί. Ναι. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι με ποιότητα όταν ξεκίνησα το 14. Και ο φίλος μου ο Σάκης, αυτό το παιδί που σου λέω από τη Γαλλία μου βάλε το τρυπάκι να κάνω μια, δηλαδή να αφοσιώσω, από αυτόν μου έφαγα τη φλασιά και είπα θα αφοσιώσω μία μέρα το μήνα για τους συγγραφείς και τους ποιητές. Και καλά έκανες. Είχε έρθει ο Νίκος ο Παπούλιας, θυμάμαι, και ήτανε, μου λέει έχω φτιάξει μια ομάδα στο Facebook,
Δειλά-δειλά τότε. Δεν πού είναι αυτό το καλό παιδί, στο... εγώ τώρα έχω χάσει τον Νίκο τον Παπουλιά. Πού είναι ο Παπουλιάς. Ναι. Τώρα κάτι κάνει με το Σκάκι γιατί με πήρε τηλέφωνο, κάτι πάρει πλατφόρμες. Μου είπε ότι αν ήταν να προωθήσουμε κάτι, γιατί κάνει βιντεάκια που βοηθάνε τα παιδιά στις εξετάσεις και σε αυτά. Ναι. Ναι, με πήρε τηλέφωνο ο Νικόλας. Είδες, εγώ δεν τώρα έχω χάσει. Ίσως είναι το χακάρισμα, έχω χάσει πάρα πολλούς. Εγώ έχασα 3.500 φίλους και μετά αυτός ο άνθρωπος δεν θα σε ψάξει, ξέρεις. Είναι τόσο γρήγορη πλέον η κατάσταση. Όχι, εγώ σε ψάξα, εγώ είδες που σε εσύ με ψάξες και άλλοι 5, 10, 20, 100 και μετά μαζεύτηκαν οι φίλοι μου. Αλλά έχασα 3.500 και έχασα και επαφές και από το εξωτερικό γιατί μπήκε ένας οποιοδήποτε και έκανε αυτό που έκανε. Δεν σέβονται τη δουλειά του άλλου. Εγώ εκείνη τη μέρα, ας πούμε, δούλευα και έπρεπε να στείλω ένα κομμάτι για ένα συγκεκριμένο περιοδικό. Γιατί, όπως είπα, οι συνεργασίες μου είναι με ακαδημία. Είμαι παγκόσμια πρέσβυρα ειρήνης στο International Academy of Physics Ινδία. Είμαι παγκόσμια πρέσβυρα ειρήνης στην εφημερίδα του Bangladesh, The Global News. Είμαι παγκόσμια πρέσβυρα ειρήνης σε πάρα πολλές χώρες και οφείλω να έχω χαρτιά, να τους γράφω άρθρα. Λοιπόν, εγώ δούλευα εκείνη την μέρα και εκείνη την μέρα ξαφνικά δεν μπορούσα να βρω ούτε το κείμενό μου, ούτε το άρθρο μου, ούτε τον εαυτό μου. Έπαιρνα τη μαμά μου, γιατί την έχω βάλει και αυτή στο Facebook, και να της πω: Μάνα, με βλέπεις, μου λέει: Όχι, τίποτα, χαμένα όλα. Και ακόμη και τώρα, φαντάσου, μετά από 3-4 χρόνια, ένας καλός άνθρωπος, ο ντόκτορ που τον λέω εγώ, ο Τάσος, κατάφερε και μπήκε στο παλιό προφίλ, αλλά ακόμη δεν το έχουμε ανοίξει. Μπήκα για να δω τα μηνύματα, αλλά δεν το έχουμε ανοίξει ακόμη, γιατί δεν έχω βρει συσκευή για να το ανοίξω. Γιατί εδώ δουλεύω με συγκεκριμένο Facebook που το άνοιξα για να μην χάσω τις επαφές μου με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εμείς οφείλουμε, εγώ ας πούμε ως πρόεδρος, είμαι και εκπρόσωπος πρόεδρος του Μεξικού, Κίνα, Περού, Αργεντινή, οφείλουμε, κάνουμε δηλαδή 4 φεστιβάλ το χρόνο ποιήσεις, όπου πρέπει να συγκεντρώσουμε τα βίντεο των ποιητών. Κάναμε ένα τον Αύγουστο, φέτος έκαναμε ένα με τη Ρωσία, Ρωσία-Μεξικό, Ελλάδα, πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε 250 συμμετοχές. Κάναμε άλλο ένα με το Μεξικό πριν 2 μήνες και αυτό είχε 200 συμμετοχές. Είμαστε πολύ ενεργοί στα φεστιβάλ και καλό κι άλλους. Και έκανα και ένα τον Ιούλιο εδώ με τον κύριο Στυλιάνο το Μαρούλι. Κάναμε με 17 γυναίκες, το έφερα στην Ελλάδα, το φεστιβάλ του Μεξικού. Και έκανα και το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο Youth, δηλαδή παιδιών, το οποίο ήταν μαζί με τα σχολεία Μάνεση και με το σχολείο στην Κέρκυρα. Ένα πάρα πολύ όμορφο κοινοβούλιο που τα παιδιά μάθανε μέσω του στίχου, μέσω της ποίησης να εκφράζονται και το έφερα στην Ελλάδα και αντί να δεχτούν όλα τα σχολεία να έρθουν που είναι δωρεάν, προτίμησαν να με κάνουν στην άκρη και να στείλουν τα παιδιά τους στην Ιταλία, στη Γαλλία που κοστίζει 700 ευρώ. Εγώ τους το έφερα εδώ, θέλω να σου πω, η νοοτροπία του Έλληνα. Θα το φέρω και του χρόνου και ελπίζω να έχω πιο πολλά σχολεία. Ελπίζω. Είναι μέσω της ποίησης, μέσω της τέχνης, μέσω του χορού. Να το πεις, να το προωθήσουμε και εμείς εδώ στα σχολεία της Νέας Μύρνης. Ναι, μέσω του χορού κάνουμε μία προετοιμασία και μία μέρα την αφιερώνουμε στο Παγκόσμιο Κοινοβούλιο Νεότητας, όπου όλοι οι νέοι... Ιντερνετικά εννοείς όχι, τώρα αυτό. Όχι, εκεί ήμουν. Διαζώσεις. Βέβαια, πήγαμε εκεί και τα παιδιά παγγείλανε ποίηματα. Δικά τους ποίηματα ή ποίηματα άλλων μεγάλων ποιητών. Ή παίξανε, χορέψανε, πεντοζάλι, είχαν τα παιδάκια από την Κρήτη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδιά από την Κέρκυρα, να είναι καλά η κυρία Αποστολία Τσιακόβη με τον διευθυντή, τον κύριο Θεμιστοκλή, τον πάτερ Θεμιστοκλή, τον Μερτζάνο, με βοήθησαν πάρα πολύ. Κάνανε ένα υπέροχο, υπέροχο βίντεο με την Ειρήνη, όπου τα παιδιά πήγγυλαν δικά τους ποίηματα, τραγούδησαν δικά τους ποίηματα. Ήταν καταπληκτικό και αυτό ήταν το παγκόσμιο, το World Youth Parliament, το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο Νεότητας, το οποίο εγώ είμαι εκπρόσωπος Ινδίας, Μεξικό, Αργεντινής, που σημαίνει ότι μπορώ να φέρω φεστιβάλ στην Ελλάδα, στα σχολεία, αλλά επειδή σου είπα, υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τα κολλήματα, το ότι πρέπει να δούνε, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο χρειάζεται. Εγώ έστειλα αυτά που ήταν να στείλω, αυτοί που ήταν το δέχτηκαν. Ήμασταν με τον κύριο Δημήτρη Γκίκα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τις διευθύντριες, το Μάνεση, όλες και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα τον κύριο Τζέφρι Λέβετ, ο οποίος είναι επίτιμος πρόεδρος του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ που έγινε στην αίθουσα Αντώνη Τρίτσι. Υπάρχουν άνθρωποι καταξιωμένοι. Αυτά που κάνω είναι πράγματα που έχει να κάνει με την τέχνη, με τη δημιουργία, με τον πολιτισμό, προσφορά για την Ελλάδα. Ακούγεται η Ελλάδα και τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της ποίησης, του χορού και της ζωγραφικής, αν θέλεις, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο καλύτερο. Πώς μπορούμε να είμαστε μεταξύ μας καλύτεροι. Πώς μπορούμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ήτανε
συγκινητικά όλα αυτά που έζησα μαζί τους. Και έχω ακόμη τα βίντεο, έχουμε ακόμη τις φωτογραφίες. Μ' αρέσει αυτό που λες τώρα και είναι ωραίο, ναι, να το πω. Αυτό είναι το. Είμαι υπεύθυνη σε αυτό, στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεότητας από δύο χώρες και είμαι επίσης πρόεδρος της Juventudes Academy Αργεντίνης. Είναι η Ακαδημία για τους νέους. Είμαι επίτιμος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πτέρυγας, που σημαίνει ότι έχω όλη την Ευρώπη. Και ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη εγκυκλοπαίδεια για τις 50 μεγάλες γυναίκες ή γυναίκες που έχουν προσφέρει στον πολιτισμό σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο θα γίνει τον Οκτώβριο στη Μαδρίτη. Έχουμε βάλει στόχο και από τώρα εγώ συγκεντρώνω ανθρώπους, γυναίκες κυρίως, που ενδιαφέρονται να είναι σε αυτή την εγκυκλοπαίδεια. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα project που θα κάνουμε. Επίτρης εννοείς? Όχι, από παντού, παντού. Α, ωραία. Παντού, παντού, πολιτική. Παντού, από όλο το χώρο. Από όλο το χώρο. Αθλητές, αθλητές, από τη μόδα, από όλο το χώρο. Αλλά πρέπει το έργο τους, ας πούμε, η Αλίμνη στη Βαλινογιάννη. Αυτή θα ήθελα να την έχω στην κυκλοπαίδειά μου, ας πούμε. Η κυκλοπαίδειά μου τη λέω, γιατί είμαστε δύο χώρες από πίσω. Να σου πω, ας πούμε, και παιδιά που ήταν στους παραολυμπιακούς, Ολυμπιονίκες που ήταν. Γυναίκες όμως. Θέλουμε γυναίκες. Τις 50 καλύτερες γυναίκες της Ευρώπης. Αυτό είναι το project. Το project το οποίο τρέχει μαζί με άλλα, έχουμε το λεγόμενο Stockholm Project. Είναι ένα project. Καλά, εμάς τώρα, επειδή η Βαρδιλογιάννη πέθανε πρόσφατα και έχει κάνει μεγάλο έργο, νομίζω ότι όντως πρέπει να τη βάλεις. Γιατί ήταν μια γυναίκα, ναι, που έχει κάνει. Θέλω να ζητήσω, πρέπει να βρω τους υπεύθυνους και να ζητήσω, γιατί ξέρεις, αυτά έχουν πνευματικά δικαιώματα. Εντάξει, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι από τα μεγαλύτερα project που ετοιμάζουμε με δύο χώρες, δηλαδή Ελλάδα-Μεξικό. Και μέσα έχουμε βάλει και την Ισπανία. Γιατί θέλουμε να γίνει η τελετή θα γίνει στην Ισπανία. Γιατί όλες αυτές οι γυναίκες, όσες θέλουν τέλος πάντων που θα είναι μέσα στην εγκυκλοπαίδεια, θα έρθουν στην Ισπανία. Τουλάχιστον οι περισσότερες. Ας πείσουμε να έχουμε τις 10-15. Και θα γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και μια βράβευση. Mm-hmm. Το Stockholm Project, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project για τη λογοτεχνία, το οποίο ελπίζουμε να πάει στο ρεκόρ Guinness, είναι μέχρι το 2033 και εκεί δεχόμαστε όλους τους ποιητές από όλο τον κόσμο. Και τους φτιάχνουμε τα βιβλία τους. Δηλαδή, τους φτιάχνουμε ενώ γιατί εγώ είμαι υπεύθυνη για την Ελλάδα. Εγώ απλώς κάνω το κονέ. Η επιτροπή είναι στο Μεξικό, Περού, Αργεντινή. Υπάρχει μια επιτροπή και κάνουμε το βιβλίο τους. Το οποίο βιβλίο, ανάλογα με το ποιο συμβόλαιο θα διαλέξει ο κάθε ποιητής, ο κάθε συγγραφέας, κερδίζει ένα παιδί στο Μεξικό μια υποτροφία σε ένα πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Δηλαδή αυτό είναι ο στόχος. Αυτά πρέπει να μας τα λες, να τα προωθούμε κι εμείς. Μου τα λες τώρα, αλλά εννοώ και εκείνη τη στιγμή να τα προωθώ. Ναι. Να τώρα που είμαι εδώ, στα λέω. Στα λέω. Είναι πάρα πολλά αυτά που κάνω. Δηλαδή, όντως είναι πολλά. Σκέψω ότι πέρασε μια ώρα και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Γιατί. Ναι. Δηλαδή. Αυτό. Είμαι θάντερ. Χήμαρος. Χήμαρος και κεραυνός με λένε οι ξένοι. Και κάνεις πάρα πολλά πράγματα και καλά. Και δεν κάνεις για πάντα. Ξέρεις τι μ' αρέσει, δεν είσαι ατομίστρια. Δεν είσαι για πάντα. Δεν σου, μπορώ δεν εγώ να σφετεριστώ κάτι. Γιατί εμένα δεν μου ανήκει τίποτα. Όπως λέω και σε ένα ποίημα μου, τίποτα δεν μας ανήκει. Είμαστε όπως η μύγα, όπως ο λύκος, όπως η μέλισσα. Εμένα δεν μου ανήκει τίποτα. Εγώ ξαφνικά, ας πούμε, ανακάλυψα, με ανακαλύψανε, αν θέλεις, να είναι καλά ο Σέργιος, το αφεντικό μου, ότι έχω ένα ταλέντο και το ανακάλυψε στη Γαλλία. Και μου είπε, πρέπει να γράφεις, Εύα. Ήμουνα 16 χρονών. Οπότε τον άκουσα και συνέχισα να γράφω. Αλλά αυτό, αν δεν μου το έλεγε, αν δεν με έβλεπε, μπορεί να μην είχε χαθεί, μπορεί να είχα χαθεί, μπορεί να μην έκανα τίποτα, ξέρεις. Ναι, είναι αλλά ένα τάλαντο. Το πάλεψες, πώς να σου το πω. Δηλαδή, το πάλεψες, το κυνηγάς. Πριν μας είπες εδώ ότι εγώ, παιδιά, δεν βγαίνω έξω, αλλά μέσα από το σπίτι σου κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Υπάρχει, νομίζω, του Ρίτσου ένα μικρό στιχάκι, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι ο Ρίτσος που λέει «Στο σπίτι μου, σε αυτό το σπίτι, το υγρό με την υγρασία, σε ένα μικρό καμαράκι γεμάτο υγρασία, γράφω το στιχάκι μου», νομίζω ότι το έχει πει ο Ρίτσος, «και είμαι, λέει, και δίνω φως». Εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος που είμαι εκεί στο σπιτάκι μου, το οποίο δεν αφήνω εύκολα. Έχω 4 χρόνια επίσημα, είναι 4 χρόνια που δεν βγαίνω. Δηλαδή. Εντάξει, θυμάμαι που σε έπαιρνα τηλέφωνο τότε με την καραντίνα να βρεθούμε παραλία κάπου και μου έλεγες όχι, δεν θέλω, δεν θέλω τον ήλιο. Εγώ πάντα είμαι καλοκαίρι και μου έλεγες δεν θέλω τον ήλιο. Ήμουνα σε μια φάση όχι ήλιο, γιατί έπρεπε να κάτσω να γράψω, να τελειώσω κάποια πράγματα. Και επειδή υπάρχει και αυτό το κομμάτι της ενέργειας που πιστεύω. Δεν έλεγα σε ανθρώπους ότι ξέρεις αυτή τη στιγμή δουλεύω. Καλά, εντάξει, τότε μπορεί και εγώ να είχα τοξικότητα.
τοξικότητα γύρω μου και γι' αυτό ίσως σου δεν είχες τοξικότητα, εσύ ήσουν ίσως σε άλλο mood. Ναι, δηλαδή είχες το χρόνο σου να βγεις, να αφαιθείς. Εμένα ο χρόνος μου είναι... Ξέρεις, έχω κουτάκια, περιορισμένος, ναι. Κουτάκια. Γιατί μην ξεχνάς ότι εγώ δουλεύω σε μια δουλειά 9 ώρες. Για το ίδιο εγώ. Το οποίο οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η κοπέλα δουλεύει. Είναι. Δουλεύει. Δεν ξέρω ασυντικά, αλλά εμένα είναι πολύ ψυχοφθόρο. Ναι. Εγώ τι κάνω. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγενική και καλοσυνάτη με τη δουλειά μου. Όχι με τους ανθρώπους. Ενώ πρώτα με τη δουλειά μου. Δηλαδή λέω, δόξα τω Θεώ κάθε μέρα που έχω δουλειά. Α, καλά, και εγώ αυτό λέω κάθε μέρα. Καταλαβαίνω. Δόξα τω Θεώ που έχω τη δουλειά μου, το μεταξύ σήμερα τι γίνεται. Αυτό. Σήμερα μου κάνανε πρόταση μέσα από τη δουλειά. Mm. Με παίρνει ένας. Πάταγα το τηλέφωνο του, δεν βλέπω να είχε κάποια επικοινωνία. Αφού νομίζω ότι τον βάλανε από πάνω. Κάποιος με πήρε, δεν κατάλαβες. Νομίζω ότι. Α, ναι, τεστ δηλαδή. Ναι. Γιατί πάταγα το τηλέφωνο, βλέπω, βρίσκω τα μητρώα του, τρία μητρώα για τη γυναίκα του. Αλλά δεν έβλεπα ενέργεια από συνάδελφο για να πήρε αυτός πίσω, τίποτα. Ναι, κατάλαβα. Τελευταία ενέργεια τον Οκτώβρη. Mm. Και αρχίζει αυτός και μου μιλάει και καλά σαν γκέι τέτοια και του κάνω εγώ χαβάλια και του λέω τώρα πέσες και στο άτομο. Του λέω τι ώρα είναι και με πήρες, 3 και 10, εντάξει του λέω να κάνουμε λίγο χαλάρωση, είναι η ώρα του παιδιού. μου λέει κάτι βομολόγικα που εγώ τα γύρναγα σε καλαμπούρι. Mm. Και μου λέει μετά να σου πω κάτι ρε κορίτσι μου λέει. Παράτε τη δουλειά που κάνεις και θα σου δώσω 800 ευρώ να έρθεις στο εργοστάσιο μου να συσκευάζεις, μου λέει, σάντουιτς και να κόβεις σαλάτες. Ναι. Πετράκης. Κριτικός. Ναι. Λέω καλά. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα λες αυτά online όμως στο ραδιόφωνο. Έχεις το δικαίωμα. Νομίζω ότι πρέπει να μην το λες όλο το όνομα. Λέω τώρα εγώ. Εντάξει, είναι ναι. Τσεσπούση. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αφού λοιπόν γίνεται αυτό, γιατί δεν πληρώνει, λέω εγώ τώρα, κατάλαβες. Αυτό, ναι. Αυτό γιατί δεν δίνει το δώρο. Αυτό, λέω εγώ τώρα. Εγώ τώρα αυτό του είπα, γιατί ναι. Μετά μου μίλαγε και μου λέγε πες το συνάδελφο. Α, όχι, άλλος ήταν αυτός. Ναι. Και μου λέει παράτα τη δουλειά και αυτή που κάνεις και είναι ψυχοφθόρα και είναι έτσι. Του λέω συγγνώμη κύριε, του λέω, αλλά πνευματικός μου. Μου έχει δώσει εντολή να βρίσκομαι εδώ για να βοηθάω τους ανθρώπους όπως εσάς και όπως την κυρία Μαρία που παριστάνατε, να σας διευκολύνω με μεγάλες εκπτώσεις να πληρώνετε. Αυτό. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Ξέρεις, οι άνθρωποι. Φοβούνται την ευθύνη. Αλλά εγώ λέω, ξέρεις τι σκέφτομαι. Φοβούνται την ευθύνη. Τρολάρισε το μυαλό μου και λέω, μήπως είναι τίποτα από πάνω. Κατάλαβες και τον βάλανε επίτηδες. Γενικά όμως το ξαναλέω, φοβούνται την ευθύνη. Ευθυνόφοβοι είναι πάρα πολύ άνθρωποι. Το ξέρω. Όλοι. Και ξέρεις γιατί. Να αναλάβουν και την ευθύνη τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Φοβούνται την ευθύνη να αναλάβουν αυτό που είναι. Φοβούνται την ευθύνη να αγαπήσουν τον εαυτό τους και μετά εσένα και εμένα. Φοβούνται την ευθύνη να βγουν έξω και να πούνε ναι, ρε, εγώ είμαι. Ναι, εγώ την πέταξα την πέτρα. Ναι, εγώ τη φίλησα τη Μαρία, λέμε τώρα. Ναι, εγώ το φίλησα τον Γιώργο. Θέλω να σου πω, φοβούνται. Και ξέρεις κάτι, ο φόβος είναι κάτι που δεν είναι δικό μας. Το λέω σε όλα μου τα δημιουργική γραφή που έκανα τα σεμινάρια και κάνω και coaching και κάνω και personal, αν θέλει κάποιος να προχωρήσει και στον. Με τον εαυτό να το του. Πούμε αυτό, γιατί εγώ το αυτό κάνω. Το προωθώ συνέχεια. Το κάνω εσένα, personal, δηλαδή πρέπει να με πάρει ένα τηλέφωνο να βγούμε μια Κυριακή πάντα, γιατί Κυριακές είναι, πριν την εκπομπή. Εγώ δεν φοβάμαι να πω έχω ευθύνη, έκανα αυτό είναι δικό μου. Δεν φοβάμαι να το πω, γι' αυτό κιόλας με χακάρουν συνέχεια. Δεν φοβάμαι να πω ότι με φοβίζει αυτός και με φοβίζει αυτή και με παρενοχλεί αυτή. Δεν φοβάμαι να πω ότι εγώ πλέον στην Ελλάδα δεν είμαι ευχαριστημένη. Δεν είμαι ευτυχισμένη ως γυναίκα. Αισθάνομαι ότι είμαι του πεταματού. Ως γυναίκα, το φίλο μου είναι για πέταμα. Με έχουν, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ λοιπόν, και θα με πετάξουν. Αυτό και θα κλείσουμε. Δεν φοβάμαι την ευθύνη. Θα κλείσουμε με αυτό, γιατί σε λίγο θα έρθει η δεύτερη. Αυτό λοιπόν, όταν μιλήσαμε για. Είχε γίνει μια συγκέντρωση στην Ενωρία για τη βιοηθική. Η βιοηθική είναι όλα αυτά που λέμε τώρα με τη ρομποτική, με τις εξωσωματικές, γιατί δεν είναι εξωσωματική ότι παίρνεις ένα μόριο και γεννιέται, είναι ότι παίρνεις 100 παιδάκια, τα βάζεις στο ψυγείο και το ένα παιδάκι γίνεται και τα 99 σκοτώνονται και είναι ψυχούλες αυτά τα 99. Βέβαια είναι. Είναι ηθικό. Και κανόνες. Ή, ξέρω εγώ, στην βιοθήκη αν θα αφήσει ένα γέρο να πεθάνει ένα νέο από που εξαρτιέται και όλα αυτά. Τι ήθελα να σου πω και σταμάτησε το μυαλό μου. Για τη βιοηθική, το κομμάτι της ευθύνης, την βιοηθική και για το θέμα της γυναίκας. Το φίλο μας. Το φίλο μας λοιπόν, που πλέον καταπατιέται. Αυτό εγώ έχω θυμώσει.
και το έλεγα. Και μάλιστα μου λέει ο παππούλης εδώ και ο κύριος που έκανε το σεμινάριο, επαναστά τρελό, συγγνώμη, εγώ κάθομαι με σταυρωμένα χέρια όμως. Δεν μπορώ εγώ να βγω γυναίκα και να πω είμαι γνήσια γυναίκα, θηλυκό 100% και θέλω άντρα με τρίχα, να βρωμάει βαρβατήλα, να είναι άντρας. Ναι. Δεν έχω, δηλαδή, και αυτό έλεγε και ο ηθοποιός που σου είπα προχτές, δεν τολμάμε να πούμε ότι θέλουμε γυναίκες, θέλουμε άντρες, είμαστε γνήσιοι, είμαστε straight. Γιατί? Γιατί φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε straight, γιατί θα μας την πέσουνε. Ποιος θα την πέσει? Γιατί φοβάμαι να πω ότι είμαι αλλεργική, λέμε που δεν είμαι, στα ζώα, γιατί θα την πέσουν οι ζώοφιλοι. Και να σου πω και κάτι. Φιλόζωοι. Το άλλο είναι άλλο πράγμα. Ναι, και βγάλτε το επιτέλους από αυτό το ζώοφιλοι, είναι άλλο πράγμα. Βγάλτε το. Να σου πω κάτι τώρα, τα σκυλιά που φάγανε τη γυναίκα, τι φάγανε? Το άκουσες εσύ πουθενά? Το άκουσες? Το έπανε μια φορά, το σβήσανε. Το άλλο το έχουν βγάλει 500. Το άλλο με το σκυλί, ότι και καλά, το βατέψανε. Ναι. Ναι. Και εν τέλει δεν ήταν βατεμένο, ούτε κακοποιημένο, τίποτα. Το ξέρεις εσύ? Εσύ και εγώ το ξέρουμε? Το είδαμε? Όχι. Υπήρχε ένας πόλεμος αόρατος, αλλά τη γυναίκα την ξεχάσαμε. Τα παιδάκια τα ξεχάσαμε. Μπράβο. Τις 12 γυναίκες που δολοφονήθηκαν και μία η Γεωργία προχτές, πότε ήτανε, με πολύ αγάπη, γιατί είχε και το τατουάζ. Το ξεχάσαμε κι αυτό. Λοιπόν, αυτός ο φόβος πρέπει να φύγει. Για να φύγει ο φόβος πρέπει να προσευχόμαστε και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρεις τι μου είπε κάποιος? Μην τολμήσεις ποτέ και μιλήσεις για τους που αγαπάνε τα ζώα. Τέλος πάντων, πώς τους είπες? Μην τολμήσουμε, λέει, γιατί θα σε φάνε ζωντανή. Και όντως το βλέπω εγώ αυτό το πράγμα. Άλλο τον αγαπάς τα ζώα και άλλο να πηδιέσαι μαζί τους. Δεν είμαστε ζώφιλοι, φιλόζωοι είμαστε. Ναι. Βγάλτε το φιλόζωοι. Και το φιλόζωοι και το φιλόζωοι κάπου γίνεσαι ανθρωποφάγος, γιατί κάνεις καλύτερα το ζώο από τον άνθρωπο. Άλλο αυτό. Αυτό θα πρέπει εσύ, ο καθένας που έχει το γατί, το σκυλί του, να βάλει όρια. Το βλέπουμε πια. Να βάλει όρια. Λίγοι άνθρωποι έχουν τη συνέστηση ότι ναι, είναι ζωάκι που με χαλαρώνει λίγο. Παίζω μαζί του, μου κάνει παρέα, αλλά πιο πάνω θα βάλω την Εύα παρά τη γάτα μου. Έτσι είναι. Άμα ξεψυχάει η γάτα ή η Εύα, θα πάω στην Εύα. Έτσι είναι. Αλλά... Και όμως δεν είναι έτσι. Για θα μένα... προτιμήσουν τη γάτα παρά την Εύα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει την πίστη τους στον εαυτό τους και στην ανώτερη δύναμη. Αν δεν θέλεις να μην αγγίξω το Θεό και λένε ότι κάνω κήρυγμα, έχουν χάσει την πίστη στον εαυτό τους και στην ανώτερη δύναμη που μας περιβάλλει. Δεν θέλεις το Θεό? Ωραία, πηγαίνει στον Βούδα. Δεν θες τον Βούδα, πάρε το Ζαρατούστρα. Δεν θες το Ζαρατούστρα, πάρε τον Κάνα. Δεν θες τον Κάνα, πάρε όποιον θέλεις. Αλλά βγες από αυτό το εγώ και πίστεψε σε κάτι ανώτερο. Και ξανααγάπα τον εαυτό σου και την ευθύνη. Ναι, εγώ το έσπασα το βάζω. Μαρία, Ολυμπία, Κίτσα, Βούλα. Ναι, εγώ την κάρφωσα. Καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή χωρίς ευθύνη τα παιδιά βγαίνουν έξω, πάνε μέσα και είναι όλα μισιδωρολοστούς, είσαι 6 χρονών και 10 χρονών σκοτώνουν για μια μπλούζα. Αυτό που βλέπουμε πια, αυτό που βλέπουμε να σκοτώνουν για τα μια παιδιά. Μπλούζα. Γιατί δεν υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει ιεραρχία. Βγαίνει έξω το παιδί και έχει τέτοια νεύρα, γιατί είναι εδώ, κολλημένο. Όλη την ώρα, τα έχεις δει τις μούρες τους. Τώρα να σου πω είναι κάτι, κολλημένα εδώ. Φταίμε και εμείς για αυτό που λες τώρα με τα νεύρα και με αυτά. Γιατί το ζω τώρα εγώ στην εφηβεία στις ανιψιές μου. Τι γλώσσα βγάζουν στη μαμά τους? Που εντάξει, η αδερφή μου τα έχει μεγαλώσει με όλες τις αρχές. Ωραία, έχει όμως αυτό δίπλα της. Ναι, ναι, συνέχεια. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το έξυπνο τηλέφωνο. Αυτό. Το έξυπνο τηλέφωνο και που λες. Και ό,τι λένε αυτές. Α, κάτι οι παιδιά που βλέπουν στο TikTok μωρέ που ανεβάζουν βλακίες. Ναι. Μετά αυτές τις βλακίες έρχεται και μου τις λένε. Λέω, μα τι, αυτές είναι βλακίες. Ναι. Ξέρεις, ο καθένας ανεβάζει την μπούρδα του στο TikTok, το κάθε χαζό ναι. Ξέρεις ότι το TikTok ότι έρχεται από την Κίνα? Το ξέρεις ότι το TikTok που είναι κινέζικη application, εφαρμογή, έχει κρατήσει όλο σου το ιστορικό, ποιος είσαι, τι κάνεις, ακόμη και πού μένεις, γιατί έχουν τέτοια οι Κινέζοι, έχουν τέτοια τεχνολογία και ανά πάσα στιγμή έχουν, αν θέλουν να σε ελέγχουν, μπορούν να σε ελέγχουν. Το TikTok είναι το μεγαλύτερο, το πιο επικίνδυνο από όλα, γιατί κρατάει όλα σου τα δεδομένα, ακόμη και την τελευταία στιγμή που έκανες εμένα αυτό. Εμένα μου κάνει πρόταση να κάνω και δεν κάνω. Να μην κάνεις TikTok. Είναι Κινέζικη εφαρμογή, η οποία σε ελέγχει παντού. Ανά πάσα στιγμή πατάει ένα κουμπί και ξέρει που είσαι, ότι η Ολυμπία έγινε εδώ, ο Μύρου αυτό, κάτω στο υπόλοιπο, τα πάντα. Το TikTok είναι ο μεγαλύτερος brother, big brother, μεγάλος αδερφός. Λοιπόν, εάν σταματήσουν τα παιδιά και δούνε τον γονέα τους για 15 λεπτά, τον βλέπουν καθημερινά,
να έχει ένα βιβλίο στο χέρι για 15 λεπτά κάθε μέρα, κάντε το, σας προκαλώ όλους, το παιδί θα αλλάξει. Γιατί όλα είναι μιμητισμός. Τα παιδιά πλέον πάνε στο σχολείο και δεν ξέρουν γιατί πάνε στο σχολείο. Έχουν καταργηθεί τίποτα. Τίποτα δεν μαθαίνουν. Στην Ιαπωνία μέχρι τα 7 τους χρόνια μαθαίνουν συνέστηση, μαθαίνουν σεβασμό, μαθαίνουν να αγαπάνε τον παππού, τη γιαγιά, τα δέντρα και να καθαρίζουν από την κουζίνα, να μαγειρεύουν μέχρι τις τουαλέτες. Και είναι 7 χρονών και πάνε μόνα τους στο σχολείο. Στην Ιαπωνία. Γιατί πρέπει τα παιδιά να αποκτήσουν ευθύνη. Εάν λοιπόν δεν μαθαίνεις το καλό και το κακό από μικρή ηλικία στο παιδί, το παιδί θα γίνει αυτό που λέμε, τι να σου πω τώρα, βάναυσο. Εάν τα δίνεις όλα στο παιδί γιατί εσύ στερήθηκες, εγώ είμαι ένα στερημένο παιδί. 1982 νομίζω αγοράσαμε την πρώτη μας ασπρόμαυρη τηλεόραση. Με έναν μπαμπά που ήταν πηγαδάς, μητέρα μου οικοκυρικά. Δεν πήγα στον πανεπιστήμιο, λυπάμαι. Έχω πρόβλημα. Όχι, γιατί μου μάθανε, το πρώτο πράγμα που μάθανε να προσεύχομαι. Αυτό. Το δεύτερο μάθημα που μου κάνανε ήταν ότι εγώ και ο αυτός μου θα δουλεύεις πάντα, δεν θα περιμένεις για να σε έχει ο καθένας υπό και θα δουλεύεις. Εγώ δούλευα 4 δουλειές μέχρι το 2000, από το 2009 που γύρισα μέχρι το 2008 με 2010 που βρήκα τη δουλειά, σε αυτή που είμαι τη δουλειά και πλέον πορεύομαι εδώ και 14 χρόνια, δούλευα 3 δουλειές. Δεν σταμάτησα. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν. Αλλά και εγώ δεν το πιστεύω. Ανά πάση στιγμή βρίσκεται. Φοβούνται την ευθύνη. Φοβούνται να κάνουν λάθος. Κάντε το λάθος. Κάνε λάθος. Και τι έγινε. Ότι ψάχνουν να βρουν δουλειά σε αυτό που σπουδάσανε και γι' αυτό την πατάνε. Και τι έγινε. Πήγαινε και λίγο αλλού. Πήγαινε και λίγο στο τουριστικά. Πήγαινε και λίγο. Πήγαινε στο τουριστικό. Πήγαινε από εδώ. Ήρθανε και οι άλλοι. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Πάω να τους ανοίξω για να ανέβουν. Να πω έχουμε ένα πείμα, να μπορούσα να πω ένα πείμα. Μπράβο, τώρα, μέχρι ψάχνω, να κατέβω, πες ψάχνω, ένα πείμα. Ψάχνω ένα πείμα να βρω, για αλλά τα έχω να στα αγγλικά. Τα έχω στα αγγλικά αυτά τα πείματα. Στα αγγλικά. Να τα πω στα αγγλικά. Ναι, ναι, ναι. Να πω στα αγγλικά ένα όμορφο πείμα. Okay. Θα τα πω στα αγγλικά, ε! Poetry unites people. I am you. You are me. And that's how poetry has been created. Look at the sky. Look at the birds, they are flying high. I am you, you are me. Poetry unites people. My dreams are coming true. Your dreams are coming true. You are me and I am you. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ολιβία μου, σ' αγαπώ είσαι πάρα πολύ. Είσαι ένας χήμαρος που βέβαια θα πούμε στο επανειδή, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι τόσο εύχομαι, πολλά που εύχομαι, κάνει. Εύχομαι. Που αν δεν έρθω εγώ Φεβρουάριο στη δική σου εκπομπή, θα έρθω οπωσδήποτε εσύ το Μάρτιο, γιατί θέλει να γίνει το φεστιβάλ. Ναι, και θα πρέπει να μας τα πεις. Και περιμένω ποιητές για το Ραχαίρον και το Πεν, αλλά στα αγγλικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να έχεις καλή χρονιά. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να περάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλοσκόπιο, Ολυμπία. Σ' αγαπώ πολύ. Καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμείς, αγάπη μου. Καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλους. Παραμυθένια. Παραμυθένια.